Θα καλωσορίσω τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Σελινόπουλο, παρακολουθεί από το σημείο 0 το ζήτημα. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Χρήστο. Το Σίμω τον Αγγελίδη. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γνωστό δικηγόρο με τον οποίο θα πάρουμε τις νομικές του γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη του. Και μέσω Skype ο Σταύρος Οζένιος, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Γεια σας, κύριε. Γεια σας, γεια σε όλους. Λοιπόν, Γιάννη, να ξεκινήσουμε από σένα, να δώσουμε λίγο το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Υπάρχουν δύο, νομίζω, αναγνώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Η μία λέει πρώτη φορά τα ξαναβλέπω. Τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές, δεν πέφτει κανένας από τα σύννεφα. Και η άλλη λέει ότι υπάρχουν ειδήσεις εδώ πέρα. Υπάρχουν ειδήσεις και νεότερα πράγματα. Άρα πρέπει η πολιτεία, η δικαιοσύνη και οι αρχές να ασχοληθούν στα σοβαρά. Οπωσδήποτε πρέπει να ασχοληθούν στα σοβαρά και να θυμίσω ότι είμαστε μόνο στην αρχή. Διότι ο συγκεκριμένος οργανισμός, η Κοινοπραξία Δημοσιογράφο Χρήστο, έχει προαναγγείλει ότι και ήδη έχει κάνει πάνω από 10, νομίζω, δημοσιεύματα από χθες σχετικά με αυτό το θέμα. Βέβαια, έχεις δίκιο από την άποψη του ότι πολλά από αυτά δεν είναι news που λέμε, ναι, για μας. Όμως, επειδή τα έχουμε ξανακούσει και έχουμε ξαναπεράσει και το χτεσινό που περάσαμε αναμένοντας τη δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση αυτή, τα ξαναζήσαμε με το Al Jazeera, πιο παλιά με τα Panama Papers. Είχαμε την ίδια αγωνία και με την ανακοίνωση των κυρώσεων Αμερικανών και, ναι, Βρετανών. Δηλαδή, δεν ήταν το πρώτο κρύο ντουζ για μας χθες. Δεν είναι η πρώτη φορά που αμαυρώνεται το όνομα της χώρας. Όμως, έχουν τη δική τους σημασία τα όσα ακούγονται και υπάρχουν και κάποιες αποκαλύψεις. Όμως, στον κόσμο, στις χώρες τις υπόλοιπες, είναι 57 χώρες, η Κύπρος αυτή τη στιγμή ακούγεται παντού μετά τη χθεσινή δημοσίευση. Και γράφεται το όνομα Κύπρος με μελανά γράμματα, δεν γράφεται με φωτεινά γράμματα. Με μελανά. Για πολλούς όμως ανθρώπους σε αυτές τις χώρες, είναι news αυτά, ναι, τα πράγματα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και στο παρελθόν μέχρι και ταινία έχουμε γίνει στο Netflix, αν θυμάστε. Έχει αμαυρωθεί το όνομα της Κύπρου, κάποιοι το σχετίζουν με παρθένες νήσους κτλ. Όμως, σημασία έχει το τι κάνουμε από εδώ και πέρα και πώς αξιολογούνται τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, Χρήστο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για news, ναι, περίπου news, αν μπορούμε να το πούμε, αφορά στην περίπτωση του κυρίου Αλεξέη Μορτασόφ. Εκεί έχει πέσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πρώτη ημέρα τη χθεσινή δημοσίευση, συγκεκριμένα στην μεταφορά μετοχών στο όνομα της γυναίκας του, μετοχών που ήταν στην γερμανική εταιρεία TUI, Χρήστο, πρέπει, ναι, να πούμε, ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Να θυμίσω ότι η έκρηξη στο Μαρί στήχησε στην Κύπρο 2,3 δις και εδώ μιλάμε για μια μεταφορά μετοχών και επένδυσης, η οποία έγινε στις 28 Φεβρουαρίου του 2022. Δηλαδή 4 ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας, μάλιστα, στην Ουκρανία. Εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα, Χρήστο, είχε ανακοινωθεί τη νύχτα, είχε ανακοινωθεί η μαύρη λίστα με τις κυρώσεις και ο κύριος Μορτασόφ ήταν μέσα. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό και η PwC, που ήταν η εταιρεία μέσω της οποίας έγινε αυτή η πράξη, αλλά και ο κύριος Μορτασόφ, είναι πιθανό να μην γνώριζαν ότι είναι στην μαύρη λίστα. Να πούμε ότι διεξάγεται και μια ποινική έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα και πρέπει να δούμε πού βαδίζουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ξανά ότι ο τέος πρόεδρος Αναστασιάδης, έτσι, βέβαια, ξανά, βέβαια, στα ονόματα τα οποία καταγράφονται μαζί με το δικηγορικό του, το πρώην δικηγορικό γραφείο. Ναι, ωστόσο δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να παρουσιάζονται μέχρι στιγμής, έτσι, ναι, είπαμε, καρτάμε μικρό καλάθι, ναι, ναι, διότι μιλάμε για ρηπές δημοσιευμάτων. Ναι. Όμως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι καινούριο στην περίπτωση του κ. Αναστασιάδη, δεν γίνονται αναφορές σε νέα πολιτικά πρόσωπα μέχρι στιγμής και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, μάλιστα, στη συνέχεια. Μιλούν για 3,6 εκατομμύρια αρχεία, Χριστό. Θέλω να σου πω κάτι το οποίο έτσι με ξενίζει λίγο σε αυτή την υπόθεση. Και να πάμε να πάρουμε τα σχόλια. Βέβαια, εμείς όταν αποκαλύπτουμε ένα θέμα, το πρώτο πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε και στον κόσμο τα έγγραφα, τα αρχεία που έχουμε, την τεκμηρίωση. Εδώ μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τεκμηρίωση. Βασιζόμαστε όμως όλοι στο μέγεθος αυτού του οργανισμού. Μιλάμε για 270 δημοσιογράφους, μιλάμε για 67 μέσα ενημέρωσης συνεργαζόμενα, για μια οχτάμινη έρευνα. Πρέπει όμως σε κάποια στιγμή να, σίγουρα, δούμε και τα τεκμήρια τα οποία έχουν. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο από τον Σίμω. Πράγματι, ακριβώς προχωρώ από εκεί που τελείωσε ο κύριος Σελινόπουλος, ότι πρόκειται για μια έρευνα από έγκριτους δημοσιογράφους από διάφορα πρακτορία ανά τον κόσμο, τα οποία εν υπόγραφα
καταγράφουν τα άρθρα και αυτό έχει τη σημασία διότι αναλαμβάνουν και την ευθύνη εκείνων τα οποία γράφονται εντός του διαδικτύου. Να πούμε ότι έχουν ήδη αποκαλυφθεί ορισμένα έγγραφα, αλλά όπως πολύ ορθά ελέγχθηκε προηγουμένως, μιλούμε για 3,6 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία έχουν διαρρεύσει και τα οποία δείχνουν ότι η Κύπρος. Και είναι ένα ωραίο στατιστικό σημείο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί. Πέρασαν 200 δισεκατομμύρια μέσω της Κύπρου, τα οποία εάν βάλεις το σύνολο της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας, είναι περισσότερα από ό,τι πέρασαν από εκείνες τις χώρες μαζί. Ναι. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος. Υπάρχουν αριθμοί που πραγματικά... Άρα η σημασία της Κύπρου ως ουσιαστικά διαμετακομιστικό σταθμός και για τέτοιου είδους δραστηριότητες και εκατομμύρια. Πολύ ορθά. Μιλούμε για μια έρευνα. Μπορεί 800... να είναι αμαρτωλά εκατομμύρια. Μπορεί να μην είναι αμαρτωλά. Πάντως περάσανε. Ακριβώς. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι τα πάντα πρέπει να τα διαβάσουμε με κάποια μικρή επιφύλαξη πάντοτε σε σχέση με την ορθότητα και την αλήθεια των εγγράφων. Ναι. Εξού και θα πρέπει οι αρχές, όταν και εφόσον προκύψουν αυτά τα έγγραφα, άμεσα να ενσκύψουν και να εξετάσουν κατά πόσον υπάρχουν κάποια αδικήματα τα οποία αφορούν ελεκτικούς οίκους, λογιστικούς οίκους, δικηγορικούς οίκους, κατά πόσον έχουν ευθύνη σε διάφορα υπουργεία, κατά πόσον υπάρχουν ευθύνες σε τράπεζες, κατά πόσον υπάρχει ευθύνη στην Κεντρική Τράπεζα. Ποιος πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία της διερεύνησης? Σαφέστατα, ξέρουμε ότι η αστυνομία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ξεκίνησε να το ψάχνει. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αφενός πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Και η πολιτική βούληση φαίνεται να υπάρχει. Φαίνεται να υπάρχει εν όψη και της δήλωσης που ακούσαμε χθες από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ουδής είναι υπεράνω της φήμης της Κύπρου. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να λεχθεί ότι ουδής είναι υπεράνω του νόμου. Διότι αυτή είναι η αρχή. Όποιος και να έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, είτε παράληψη, η οποία είναι ποινικά κολάσιμη, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, θα πρέπει να διωχθεί. Άρα αυτό είναι το δεδομένο. Ποιος έχει την ευθύνη? Σαφέστατα οι διωχτικές αρχές που είναι η αστυνομία, η Γενική Εισαγγελία. Υπάρχουν ειδικά τμήματα όπως τη ΜΟΚΑΣ, αλλά υπάρχουν και τα διάφορα επαγγελματικά σώματα τα οποία από μόνα τους οφείλουν να ελέγχονται μέσω των πειθαρχικών τους ζητημάτων. Είναι σημαντικό να δούμε λίγο την όλη διάσταση του ζητήματος. Δηλαδή η θεματολογία η οποία έχει βγει και η οποία θα βγαίνει καθημερινά. Δηλαδή, ήδη από χθες έχουμε ότι συγκεκριμένοι κολοσσοί λογιστικοί έχουν επιλέξει να προβαίνουν σε πράξεις για να βρίσκονται πάντοτε ένα βήμα μπροστά οι Ρώσοι ολιγάρχες και χαρακτηρίζει με ονόματα συγκεκριμένων λογιστικών οίκων. Ναι. Υπάρχει η αναφορά για Γερμανούς δημοσιογράφους οι οποίοι φέρονταν να ήταν δίπλα από τον κύριο Πούτιν. Ένα κινητό χτύπησε. Δεν ένα κινητό χτύπησε. Δεν είναι παρέμβολη. Ποτέ δεν ξέρεις πλέον σε αυτά τα πράγματα. Ή ας πούμε ακόμα και σήμερα υπάρχει έναν άρθρο το οποίο λέει ο κατάσκοπος, ο δικηγόρος και η παγκόσμια αυτοκρατορία παρακολουθήσεων και εκεί γίνονται αναφορές σε 9 εκατομμύρια υποκλοπές που έγιναν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Δηλαδή μιλούμε η για γνωστή ιστορία, η γνωστή ιστορία με τα λογισμικά. Και ο τρόπος με τον οποίο τριγωνικά πάντοτε υπάρχει ένας Κύπριος. Υπάρχει ένας Κύπριος σε παραδείγμα ή κυπριακή εταιρεία, η οποία έχει σχέση με εξαγορά οπλισμών, με τρόπο να ξεπεράσουμε κυρώσεις που αφορούν είτε τους ολιγάρχες είτε πετρελαϊκή βιομηχανία. Υπάρχουν διασυνδέσεις με τις εκλογές που αφορούν τον Τραμπ. Υπάρχουν διασυνδέσεις με το καθεστώς Ασάντ. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τους Ρώσους. Ακριβώς. Φαίνεται ότι η Κύπρος ήταν ένα όχημα και πρέπει να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές σας. Αυτά τα έγγραφα αφορούν μια διάρκεια από το μέσα του 90 μέχρι και τον Απρίλιο του 22. Ναι, μετά ξεκίνησε η μεγάλη ιστορία των κυρώσεων. Μετά τον Απρίλιο του 22. Διότι τον Φεβρουάριο έγινε η εισβολή και εκεί ξεκίνησε. Αλλά δείχνει το πώς προετοιμάστηκαν ορισμένοι. Μάλιστα. Και εν γνώση τους ήδη από το 2014. Ήδη την πληροφόρηση. Ήδη από το 2014 έλαβαν εκείνα τα μέτρα. Έτσι. Τα οποία θα τους επέτρεπαν με κάποιον τρόπο να ξεπεράσουν τις κυρώσεις. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Ζένιο, ο οποίος έχει και μια ματιά ομπρέλα απέναντι στα γεγονότα. Πάντως εμείς, ως σίγμα, στο μεγάλο debate του δεύτερου γύρου των εκλογών, πρέπει να σας τονίσω, είχαμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Ζένιο. Είχαμε ρωτήσει και τους δύο, και τον κύριο Χριστοδουλίδη που εξελέγει και τον κύριο Μαυρογιάννη που διεκδικούσε. Αν φτάσει κάποια στιγμή
μια εμπλοκή του ίδιου του Προέδρου Αναστασιάδη, που ήταν ο μέντορας, ο πολιτικός και των δύο. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ και οι δύο προεκλογικά. Τι θα κάνετε σε αυτή την ιστορία? Και είχαν απαντήσει και οι δύο ότι ουδής εξαιρείται του νόμου, θα πάει η διερεύνηση και δεν έχει σημασία ποιος θα βρεθεί εμπλεγμένος, φτάνει όμως να εμπλακεί. Κύριε Μιχαλάρε, το θέμα πέραν του νόμου, εγώ θεωρώ σημαντικό και το θέμα της φήμης της χώρας. Βεβαίως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει στα κείμενα αυτά κάτι μέχρι στιγμής που, όπως είπε ο κ. Σιρινόπουλος, να είναι νιους με ενδεχόμενες παρανομίες, αλλά έχουμε δει μια επιβεβαίωση της ρίσης που λέει παρά να σου βγει το όνομα, καλύτερα να σου βγει το μάτι. Στα κείμενα του Cyprus Confidential, η Κύπρος φαίνεται, διότι αυτά τα 3,6 εκατομμύρια κείμενα προέκυψαν από κυπριακές επιχειρήσεις. Τα περισσότερα που έχουμε δει και έχω μελετήσει αρκετά από τα δημοσιεύματα αυτού του οργανισμού αφορούν άλλους. Αν ένας Γερμανός δημοσιογράφος επήρε 200.000 από ένα Ρώσον επιχειρηματία. 700.000. Το ένα χαρτί, το ένα κείμενο που είχα δει ήταν ένα έμπασμα 200.000 μέσα από τα Cayman Islands. Και η πληρωμή αυτή έγινε με οδηγίες μιας κυπριακής εταιρείας. Δεν βλέπω τίποτα μεπτό. Το μεπτό ξεκινά όταν αυτός ο δημοσιογράφος που πήρε χρήματα από ένα Ρώσον επιχειρηματία φίλων του Προέδρου Πούτιν γράφει άρθρα εγκομιαστικά για τον Πρόεδρο Πούτιν. Γίνεται ένα θέμα για τους δημοσιογράφους και την ηθική τους στη Γερμανία. Να πληρώσει ένας επιχειρηματίας κάποιον να γράψει βιβλίο, που είναι το Μεμπτόν, και η εταιρεία δεν ήταν στην Κύπρο, ήταν στα Cayman Islands. Που να τονίσουμε εδώ, με συγχωρείτε κύριε Ζένιο, αλλά να τονίσουμε εδώ ότι οι Γερμανοί. Ήταν η Άπακους, νομίζω, κύριε Ζένιο. Η κυπριακή εταιρεία Άπακους, νομίζω. Ναι. Η κυπριακή εταιρεία Άπακους, η PwC έδωσε οδηγία. Μάλιστα. Να γίνει πληρωμή από την εταιρεία αυτού του Ρώσου επιχειρηματία που είναι στα Cayman Islands σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο που γράφει βιβλίο. Ναι. Άρα, τι είναι το παράξενο εδώ? Το πρόβλημα είναι για τον Γερμανό δημοσιογράφο. Απλώς αυτό που ήθελα να τονίσω εγώ και να βάλω σχόλιο, κύριε Ζένιο, για να ενισχύσω και αυτό που λέτε. Όταν εμείς στην Κύπρο και στην Ελλάδα μιλάμε για αξιοπιστία σε όλους τους μηχανισμούς, προς τη Γερμανία και σε τέτοιες χώρες κοιτάμε. Ότι τα πράγματα εκεί είναι πιο αξιόπιστα, ότι τα πράγματα εκεί είναι πιο σοβαρά και πιο ανεξάρτητα. Να σας πω ακόμη ένα παράδειγμα. Κύριε Ζένιο, συγγνώμη, απλά να προσθέσω στη συζήτηση. Μεγάλο επιχειρηματία, ο Πίτερ Άβεν. Ναι. Τον οποίο έγινε μία μεταφορά οριακά πριν ή μετά από την επιβολή κυρώσεων, τα χρήματα πήγαν από αυστριακή τράπεζα στη Μεγάλη Βρετανία με οδηγίες μιας κυπριακής επιχείρησης που χειριζόταν τις υποθέσεις του κυρίου Άβεν. Άρα γίνεται ένα τεράστιο θέμα των σχέσεων της Δύσης με ρωσικά κεφάλαια. Είναι πολύ εμπλεκομένοι. Θυμίσω ότι την περίοδο μεταξύ της annexation της Κρυμαίας και της εισβολής στη Ρωσία, η Γερμανία είχε υπογράψει συμφωνία για το Nord Stream με μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών εταιριών, ολλανδικών, γερμανικών, είχαν υπογράψει συμφωνία με την Gazprom. Επειδή διαφωνούσαν οι Πολωνοί να το κάνουν όλοι μαζί, ναι, το έκανε μια κοινοπραξία. Η Γερμανία έδωσε άδεια για να αρχίσουν εργασίες για το Nord Stream. Τώρα, αυτό που έχει βγει από τα κείμενα, είναι προς τιμή των δημοσιογράφων που το έψαξαν, είναι ότι πολλοί από τους Ρώσους επιχειρηματίες που είχαν σχέσεις με κυπριακές εταιρείες φάνηκαν μετά να είναι στις κυρώσεις. Και εδώ είναι το θέμα της φήμης της χώρας, με ποιους κάναμε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ενδεχομένως, άλλο παράδειγμα προκαλεί προβλήματα σε άλλους, όχι στην Κύπρο, είναι οι πληρωμές που έκανε ο Αβράμοβιτς στη Τσέλσι. Με οδηγίες μέσω κυπριακών επιχειρήσεων, οργανισμών και ξένων τραπεζών. Γύρεται το θέμα αν αυτές οι εμβάσματα στη Τσέλσι ήταν κατά παράβαση των κανόνων χρηματοδότησης ποδοσφαιρικών σωματείων. Είναι πρόβλημα της Αγγλίας τώρα. Mm-hmm. Επομένως, η Κύπρος μας έχει βγει πολύ ασχήμα η φήμη. Και εδώ είναι που εμφανίζεται και το θέμα των χρυσών διαβατηρίων πολύ μέσα σε αυτά τα κείμενα. Όχι ότι γίνει κάτι καινούριο. Έχουμε μάθει κάτι καινούριο, αλλά είναι, μάλιστα, η φήμη και το γραφείο του πρώην Προέδρου που είχε πρωτοστατήσει στα χρυσά διαβατήρια.
Άρα, οπωσδήποτε οι υποψηφιακές αρχές πρέπει πολύ προσεκτικά να δουν κάποια νέα στοιχεία, αν υπάρχουν παραβιάσεις στον κανονισμό. Αλλά πρέπει να μας προβληματίσει πολύ σοβαρά και το θέμα της φύσης. Θα συμφωνήσω εδώ με τον πρόεδρο ή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ποιος το είπε, ότι κανείς δεν είναι πάνω από τη φήμη της χώρας. Mm-hmm. Βεβαίως και ο νόμος, αλλά να πάμε ένα βήμα περισσότερο. Έχουμε εκτεθεί. Νομίζω πάντως, κύριε Ζένιο, συμφωνούμε όλοι εδώ ότι όταν τηρείται η νομοθεσία μιας χώρας και η φήμη δεν κινδυνεύει από κανέναν. Έτσι, πραγματικά είναι θωρακισμένη. Αν αποδίδεται δικαιοσύνη. Και με την δίωξη είναι αποκαθιστάς εκ νέου τη φήμη. Σωστό. Διότι όταν καταδείξεις ότι αυτά δεν είναι ανεκτά είτε στο πολιτικό είτε στο νομικό σύστημα, αυτές οι συμπεριφορές, ναι, τότε αμέσως αποκαθιστάς τη φήμη της χώρας. Άρα είναι σημαντικό να γίνει. Ναι, Γιάννη, κάτι θέλεις να πεις πριν. Ήθελα να προσθέσω προηγουμένως για τον δημοσιογράφο που έλεγε ο κύριος Ζένιος, απλά για την συζήτηση ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι αυτός που φιλοτέχνησε το προφίλ του κυρίου Πούτιν μετά την Κρυμαία. Είναι ένας από τους ανθρώπους που τον έδειχναν τον κύριο Πούτιν να είναι στη Σιβηρία. Να κυνηγάει ελάφια, να κυνηγάει ελάφια και τον παρουσίαζε ως οτιδήποτε άλλο από την παγκόσμια απειλή η οποία φαινόταν ότι αναφιόταν από τότε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στην Κύπρο την πληρώνουμε σε σχέση με τα ρωσικά κεφάλαια, όχι τώρα. Να θυμίσω το κούρεμα το οποίο έγινε και πώς είχε ξεκινήσει εκείνη η ιστορία με τα ρωσικά κεφάλαια τους Ρώσους καταθέτες. Και φτάνουμε πλέον σε αυτή την ιστορία που ζούμε τώρα. Mm-hmm. Και πρέπει να τονίσουμε, Χρήστο, ότι εμείς είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως και άλλες χώρες κάνουν παρόμοιες δουλειές. Όμως φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί η εικόνα ότι εμείς, η Κύπρος, ναι, μπορεί να ήμασταν ένα πλωτό πλυντήριο ή κερκόπορτα μέσα από την οποία, ή η μικρή Μόσχα, να το πω που λέγαν κάποιοι, ναι, της Μεσογείου, μέσα από την οποία πέρασαν τεράστια ποσά και, ναι, έγιναν αυτές. Ουσιαστικά, μια νοοτροπία και μια φιλοσοφία, Σίμω, που λέει ότι αν θέλετε κάτι μεγάλο, μέσα στην Κύπρο μπορείτε να το βρείτε. Ακριβώς. Και μπορείτε να βρείτε τη λύση για ό,τι χρειάζεστε. Ακριβώς, δηλαδή αναφορές το πώς εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια μεταφέρονταν από τη μία μέρα στην άλλη, είναι σαν να μιλούσαμε εμείς, ναι, για ανταλλαγή πενταροδεκάρων. Ναι, ναι, ναι. Είναι εκπληκτικά τα κείμενα τα οποία προκύπτουν. Δηλαδή, ακόμα και την ημέρα, ένα από τα άρθρα είναι ότι ακόμα και την ημέρα που κάποιος είχαν επιβληθεί ονομαστικές κυρώσεις εναντίον του, κατάφεραμε μέσω της Κύπρου να βγάλουμε τα 5 εκατομμύρια και να τα δώσουμε αλλού. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστια ποσά. Αλλά μιλάμε όμως, και θα διαφωνήσω λίγο με κάποια δεδομένα που λέχθηκαν προηγουμένως, υπάρχει ονομαστική αναφορά για 71 περιπτώσεις όπου ήταν σε κυρώσεις και τις οποίες παρήχαμε συγκεκριμένα οχήματα και βοήθεια, ενώ γνωρίζαμε ότι υπήρχαν αυτές οι κυρώσεις σε συγκεκριμένα άτομα. Μάλιστα, υπάρχει η αναφορά η οποία λέει ότι εκτός από το χρήμα το οποίο ήρθε και η νοοτροπία της διαφθοράς, ήρθαν μαζί με την νοοτροπία της διαφθοράς και το ρώσικο οργανωμένο έγκλημα, οι Ρώσοι πράκτορες και οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες στην Κύπρο λόγω αυτής της κατάστασης. Και για να αντιληφθείτε το μέγεθος, ναι, της προσπάθειας της Δεδαλώδους, ούτως ώστε να μην μπορεί κανείς, ναι, να γνωρίζει τα διάφορα, έτσι, structures, τα σύνθετα τα οποία υπήρχαν. Υπάρχει άτομο το οποίο είχε 246 εταιρείες και 15 εμπιστεύματα. Αντιλαμβάνεστε το να καταφέρει σε διάφορες, εννοείται, δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, αλλά ξεκινούσαν από την Κύπρο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε επομένως πόσο εύκολο είναι να κρύψουν εκείνα τα οποία προσπαθούν να κρύψουν κατά παράβαση όλων των οδηγιών που έχουν σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και νομίζω επίσης θα συμφωνήσουμε. Και αν μου επιτρέπετε, ακόμα ένα στοιχείο, ναι, ναι, που ήταν συνταρακτικό. Σε κάποια φάση λέει ότι 300 εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες στην Κύπρο συγκέντρωναν το 80% του πλούτου όλης της Κύπρου. Τρομερό. Ρωσικών συμφερόντων. Τρομερό. 80% του πλούτου. Τα μεγέθη είναι τρομακτικά. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία ουδείς μπορεί να αντιληφθεί. Μιλούν για πίτσες στην. Ένα παράδειγμα για να αντιληφθείτε, ναι, το που έχουν φτάσει για πίτσαν η οποία στοιχίζει 1000 δολάρια στην Λέμεσο. Στην Λέμεσο. Είναι απίστευτα. Πάντως όλο αυτό θα συμφωνήσουμε επίσης όλοι, συμφωνεί και ο κόσμος, ότι για να φτιαχτεί δεν φτιάχνεται ούτε από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε από τη μια χρονιά στην άλλη, κύριε Ζένιο. Οι δομές αυτές είναι δομές δεκαετιών, οι οποίες προετοιμάζουν πότε θα έρθει το περιστατικό ή πότε θα έρθει η συγκυρία για να μπορέσουν να δραπετεύσουν αυτά τα χρήματα. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι λίγο προσεκτικός. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή μιας κυβέρνησης, ενός υπουργού και ενός προέδρου. Είναι δομικό στοιχείο αυτό του κυπριακού συστήματος. Ναι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός στην ανάγνωση που κάνουμε. Το διαβάζω από την έκθεση αυτού του οργανισμού. Κάνει αναφορά
σε επαγγελματικές οργανισμούς στην Κύπρο, οι οποίοι εργάζονταν, λέει, εκ μέρους 25 Ρώσων, οι οποίοι ήταν κάτω από δυτικές ή ουκρανικές κυρώσεις μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας και τον πόλεμο στον Ντονμπάς. Δεν μιλούν για κυρώσεις που επιβάλλαν οι Ευρωπαίοι μετά την εισβολή της Κρυμαίας. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν ότι εκείνη την περίοδο, μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, δεν είχαν επιβάλει κυρώσεις οι Ευρωπαίοι. Άρα, εκ των υστέρων, να λέμε ότι κάποιες κυπριακές εταιρείες βοηθούσαν Ρώσους να ξεφύγουν χρήματα, επαναλαμβάνω, έναν από αυτά που φάνηκε στα χαρτιά ήταν μέσω Αυστριακής Τράπεζας. Μάλιστα. Τα χρήματα πήγαν στην Αγγλία. Άρα, γιατί φταίει η κυπριακή επιχείρηση. Οι κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Σένγιο, συγγνώμη, αλλά το ερώτημα σας δεν είναι ακαδημαϊκό, είναι συγκεκριμένο. Και βεβαίως ευθύνεται η εταιρεία, η οποία ήταν κυπριακή και η οποία έδωσε τις συγκεκριμένες οδηγίες. Το ότι απλά τα χρήματα βρίσκονταν στην Αυστρία δεν έχει σημασία. Γιατί ευθύνεται μια εταιρεία όταν ο πελάτης της λέει θέλω να πληρώσω έναν δημοσιογράφο που γράφει βιβλίο. Πέστε μου ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Πρόβλημα είναι ότι ο δημοσιογράφος αυτός κάνει αγιογραφία του Πούτιν. Είναι πρόβλημα του δημοσιογράφου, είναι πρόβλημα των μέσων της χώρας. Αλλά γιατί η κυπριακή εταιρεία να έχει πρόβλημα που ένας επιχειρηματίας πληρώνει έναν δημοσιογράφο για να γράψει βιβλίο. Και τα χρήματα είναι σε μια αυστριακή τράπεζα. Επομένως χρειάζεται λίγη προσοχή. Μας βγήκε η φήμη αυτό με την πίτσα που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω δει τα στοιχεία. Ρώτησα και φίλου μου στη Λεμεσό, κανείς δεν άκουσε για αυτή την πίτσα των 1.000 ευρώ το κομμάτι, αλλά είναι λίγο εντάξει. Λίγο αστείο. Υπάρχει πολύ εντυπωσιασμό και είναι σημαντικό να το δούμε προσεκτικά. Εγώ επαναλαμβάνω το ότι και να τα περισσότερα αυτό. Κείμενα είναι στην περίοδο μεταξύ Κρυμαίας και πολέμου στην Ουκρανία. Όπου η ίδια η Γερμανία, οι γερμανικές εταιρείες υπογράφαν συμβόλαια με την Gazprom, βεβαίως υπάρχει ένα θέμα πώς χειρίστηκαν τότε η Ευρώπη και εμείς συμπεριλαμβανομένων τη συμπεριφορά της Ρωσίας. Mm-hmm. Και αν υπάρχουν τυχόν παρατυπίες στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να δεσμευτούν προσεκτικά οι εποπτικές αρχές. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το πρώτο αυτό σχόλιο, γιατί φανταζόμαστε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα δημοσιεύματα. Γιάννη, απόψε στις τομές στα γεγονότα στις 8, τι περιμένουμε. Περιμένουμε τη νέα σούμα που θα βγει από τα χθεσινοβραδινά που δεν μεταδώσαμε, γιατί μετά, μόλις τελείωσε το δελτίο, μετά τις 9, βγήκε σοριδών. Οπότε θα τα παρουσιάσουμε αναλυτικά στο δελτίο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους.